0 με τον Ιωνικό. Ο Ολυμπιακός επευλήθη με 2-0 του Πανιωνίου, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας ο Όφη νίκησε στο Ηράκλειο τον ΠΑΟΚ με 2-1. Στο μπάσκετ, οι αμπελόκηποι Αφισόραμα νίκησαν την ΑΕΚ με 89-79. Ο Βέλης θα κάνει και τη σέντρα. Εκεί που είναι ο Μαχλάς, κερδίζει την μπαλά. Πιέζεται τον Τουρσίνι, ίδιο ο Μαχλάς. Ο Φραντζέσκος, δυνατό σύρτο σου του Φραντζέσκος και είναι το 1-0. Μπότζεκ από θέση έξω αριστερά θα κάνει και τη σέντρα. Καρασαβίδης γκολ. Στο φάουλ τελικά ο Φραντζέσκος και μπαλά στα δίχτυα. Δόνης που ευνοήθηκε από τις κόντρες. Βγάζει για τον Γεωργιάδη. Η σέντρα του Γεωργιάδη για τον Νιόπλια που κάνει τον πλασέ. Μπάλα στο δοκάρι και γκολ. Το 1-0 για τον Παναθηναϊκό με την υπόδειξη του επόπτη. Ενώ ο Γεωργίου μάζεψε την μπάλα. Ο επόπτης ήταν κατηγορηματικός. Ο Μαραγκός είναι έξω από την περιοχή. Δοκιμάζει ένα σουτ. Ωραίο σουτ. Την μπάλα στα δίχτυα. Βρίσκει τον Ίβιτς. Τελικά Αλεξάνδρης μαρκάρισε με τον Βλάχοβιτς. Το σουτ και το 1-0 από τον Βασίλη Καραπιάλη. Αχατουρίδης. Ωραία μπαλιά του και τον Καραταίδη που μπαίνει σαν αριστερό εξτρέμ. Κόβει την μπάλα στο σημείο του πέναλτη. Κεφαλιά του Τσαλοκίδη και αυτή τη φορά τον γκολ μετράει. Ο Πικουλίδης εδώ. Ελίσσεται, θα βγάλει και την σέντρα, η μπάλα πέρασε, δεν μπορούν, το σούτ από τον Βελέτζα και το 1-0. Έρχεται όμως ο Μπάρνιακ, θα κερδίσει, να εδώ. Ο Μπάρνιακ στη μεγάλη περιοχή θα ξεφύγει, θα κάνει και το σούτ, το 2-0 για τον Απόλλωνα. Ο Αλέξης εδώ, που θα δώσει στον Μπάρνιακ. Μπάρνιακ στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει το σούτ και το 3-0. Γερεμένκο. Κρατάει ο Αναστασίου μες στη μεγάλη περιοχή. Σέντρα για τον Μπόγκα, ένα εκπληκτικό γκολ για τον Αθηναϊκό στο 43. Γερεμένκο, πολύ καλή παλιά για τον Ντάμπιτς που φλασάρει από μακριά και γράφει το 2-0. Κώστας Αντωνίου στο φάουλ για τον Αθηναϊκό με πολύ φάλσο Αργυρίου. Δεν βγαίνει η κεφαλιά και το 3-0 από τον Αντώνη Σπίνουλα. Ζεκερίδης θα κάνει τη σέντρα. Προσπάθησε ο Βρίζας Κωνσταντινίδης και πέναλτι. Η μπάλα βρήκε το χέρι του Κωνσταντινίδη, το Πάνου. Σουτάρει με δύναμη μπάλα στα δίχτυα. Άρης Κότα Ξάνθη 0-1 στο 69 με το έστοχο χτύμα πέναλτι του Πάνου. Κυριακίδη στην εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα απομακρύνθηκε. Η κεφαλιά και είναι το 1-0 στο δεύτερο λεπτό για την ομάδα της Δόξας. 15ο λεπτό. Ξανά στο τρίτο κόρνο που κερδίζει ο Λεβαδιακός. Έγιναν οι κεφαλιές. Τελικά ο Νίκολιτς βρίσκεται στο έδαφος. Να λοιπόν ο Κωνσταντίνος που έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και τα καταφέρνει. Η μπάλα για τον Νίκολιτς. Μπαίνει στην περιοχή ο Νίκολιτς. Κάνει το σουτ. Η μπάλα πρέπει να έχει χτυπήσει και στον Γκόιτς, ο οποίος κάνει το 2-1 στο 28. Ξανάς. Ανοίγει ωραία για τον Κόιτς. Είναι μόνος του ο Σέρβος. Στο 62. Μπαίνει στην περιοχή. Κάνει και τη σέντρα. Γίνεται το σούτ από τον Κόιτς. Ανάς κάνει το σούτ και είναι τελικά το 3-1 για τον Λεβαδιακό. Η μπάλα για τον Κόιτς. Κόιτς μέσα στην περιοχή. Ανοίγει και είναι το 4-1 για την ομάδα του Λεβαδιακού με τον Κοντόπουλο. Σαραβάκος και Σαβεύση για την εκτέλεση του φάουλ. Αφήνει τελικά στον Σλοπιανό. Πιάνει το σούτ ο Σαραβάκος. Πολύ ωραία απόκριση του Κουρκούνα. Ό,τι την προλαβαίνει να μην βγει μπάλα κόρνερ. 24ο Σταμπασίδης έχει πάρει φόρ για να εκτελέσει απευθείας και όντως αυτό κάνει εκπληκτική απόκριση του Ατματζίδη σε κόρνερ. Μετά από κλήρωση στην οποία αναδείχθηκαν τα